Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τον κύριο Λεβέντη, τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, και μάλιστα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη πολιτική συγκυρία. Γνωρίζω τον πρόεδρο από την δεκαετία του 80. Όταν έδινε στο Γεραμικό, εκεί ήταν τα γραφεία της Ένωσης Κεντρών. Και με τον Καψάλη που ερχόταν. Καψάλη τον Γιώργη. Έχει πεθάνει. Έχει πεθάνει. Πρόεδρε, κυρία Μέρκελ, πώς την είδατε? Πώς? Κυρία Μέρκελ. Πώς την είδατε? Εντάξει, η Μέρκελ. Τη δουλειά της κάνει. Η Μέρκελ για τη Γερμανία καλή είναι. Ας είπε ευχαριστώ που... Καλή, και εκεί δεν τη θέλουνε. Και εκεί φεύγει, αλλά εν πάση περιπτώσει κράτησε μια δεκαετία, πόσο κράτησε. Μια χώρα τη μεγάλωσε, έχει και θετικό έργο η Μέρκελ στη Γερμανία, χαίρει εκτίμησης. Για εμάς ήρθε εδώ πέρα ότι υπογράψαμε τη συμφωνία των Πρεσπών και μια χαρά είμαστε. Εδώ θέλει λινάτσες να έχουμε. Κουρελούδες για να κάνει κουμάντο. Αυτοί οι ξένοι, αυτό είναι και το λάθος τους. Αντί να ψάχνουν για σοβαρούς ανθρώπους οι οποίοι να περνάνε μια πολιτική σοβαρή, ψάχνουν για υπηρετικό προσωπικό στις διάφορες κυβερνήσεις. Οι σοβαροί δεν θα περάσουν αυτές τις συμφωνίες. Όχι, θα μπορούσε οι σοβαροί, ακούστε κάτι. Όχι, τις συμφωνίες που θέλουν. Εντάξει, για να λέμε και την αλήθεια. Για να λέμε και την αλήθεια. Γιατί σας άκουγα πότε χθες, δεν θυμάμαι πότε σας άκουγα, που λέγατε είναι λάθος οι πολιτικές λιτότητες. Οι πολιτικές λιτότητες που πάνε, οδηγούν στην ακροδεξιά. Ναι. Άλλο λέω. Υπήρχε και άλλη λύση από τις πολιτικές λιτότητες. Λέμε για το 9. Όχι για τώρα. Τώρα έχει καταδικαστεί η κατάσταση, είναι νεκροταφείο τώρα. Εγώ είπα για την Ευρώπη. Ναι, το 9 για την Ελλάδα. Ναι, ναι. Υπήρχε άλλη λύση από τη λιτότητα. Η λιτότητα ναι, αλλά όχι αφού όμως... Αφού μπαίναμε μέσα 15% το χρόνο. Η λιτότητα όμως, πρόεδρε... Ποιος θα τα πλήρωνε, όπως τώρα η Ιταλία. Κάνει μαγκές ο Σαλβίνη, αλλά θα υποκύψει ή θα πέσει. Αλλά Τσίπρα λέτε. Βέβαια. Ναι, με μια διάκριση. Η λιτότητα δεν μπορεί να είναι στον αδύναμο και να πιέτει στα σκουπίδια. Όχι. Αυτό έχει πει. Η λιτότητα θέλει μέσα ποιοτική, ποιοτική συμμετριοποίηση. Δηλαδή εσύ πλουσιότερε κάνει υποχωρήσεις για να πάρει και ο φτωχός κάτι. Δεν το κάνανε έτσι όμως ακτινογραφώντας τις κοινωνίες, παρά δώσανε ελεύθερους στις κυβερνήσεις, κάντε ό,τι θέλετε. Αρκεί τα νούμερα που θα μας βγάλετε να είναι, καταλάβατε, αυτό είναι μια αριθμητική... Ναι, την πληρώνει ο κόσμος. Ναι, απάνθρωπη αριθμητική βαρβαρότητα είναι αυτό. Τέτοια λιτότητα. Ενώ μπορούσαμε το 9 όλα τα κόμματα μαζί στην Ελλάδα να κάναμε μια... οικειοθελή λιτότητα, ένα οικειοθελές μνημόνιο που να μην έχουμε ταβατζίδες, δικό μας. Να πούμε κομμένες οι προσλήψεις, θα φεύγουν 5 να μπαίνει ένας, κομμένες τα θαλασσοδάνεια, κομμένα το ένα το άλλο. Το ίδιο αποτέλεσμα θα είχαμε και θα ήμασταν διοικητές του εαυτού μας. Κύριε Πρόεδρε, επειδή ήμασταν μέσω εξελίξεων ουσιαστικά και έπρεπε να είναι ένα κρίσιμο ραντεβού. Ναι, σωστά. Τσίπρα, όχι, λέω γενικώς. Όχι. Από το 9, γιατί εδώ είναι ένα αμάρτημα που κρατάει τώρα 9 χρόνια. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αύριο εσείς θεωρείτε ότι θα τα σπάσουνε ο κύριος Καμένος με τον κύριο Τσίπρα? Δεν πιστεύω ότι μπορεί ο Καμένος να τα σπάσει. Και τι θα κάνει? Θα πει χωρίς με τα τσανάκια μας, θα πει. Αλλά αφήνω τους βουλευτές κατά συνείδηση. Αυτό γιατί το κάνει, για να μην χάσει τα κοινοβουλευτικά προνόμια, να μην μείνει κάτω από 5 βουλευτές? Όχι, δεν έχει. Πέστε ότι χωρίζει. Ναι. Μπορεί να ξαναμπεί στη Βουλή, κατά με όχι. Διότι ήδη τον θεωρούν όλοι συνένοχο του Τσίπρα εις ό,τι έχει κάνει. Δηλαδή ο Καμένος θα είχε κάποια δυνατότητα παραμονή στη Βουλή, αν είχε πρώτον Πρεσπών... Ανέβη στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να άρει. Τότε θα ήταν και αληθοφανές. Άφησε τον Τσίπρα να κάνει την προδοσία και τώρα έρχεται και λέει εγώ δεν θέλω. Ναι, αλλά ο κύριος Τσίπρας πέρα από αυτό φαίνεται ότι έχει βρει 6 βουλευτές. Είπατε εσείς για πρόθυμους πριν. Ναι, εντάξει, σε ένα κοινοβουλευτικό σύστημα διεφθαρμένο. Ναι. Βουλευτές βρίσκονται. Κάποτε βρήκανε 74 του Γεωργίου Παπανδρέου. 74. Από τον Τσίπρα στην Ευρωβουλή έχουν φύγει 2. Ο Χρυσόγωνος και η Σακοράφα. Ακούστε, να φεύγει βουλευτής. Ο Παναγούλης είναι μέσα στη Βουλή και δεν ξέρουμε ποιο κόμμα είναι. Ούτε που θα πάει, ξέρει. Το θέμα είναι. Καταλάβατε. Υπάρχουν λοιπόν καταστάσεις νοσηρές. Και ο κάθε Τσίπρας... Ναι, αλλά και από εσάς παίρνουν βουλευτές. Βέβαια, γιατί και εμείς είμαστε με ανθρώπινες αδυναμίες. Και εσάς τα ξεψαχνίσαμε. Εμένα μάλιστα είναι ευκολότερο, γιατί δεν είναι 40 ετών ψημένοι όπως ο Γιακουμάτος στο κόμμα. Οι δικοί μου ήταν καθημερινοί άνθρωποι, οι οποίοι βρεθήκαν με ένα βαρύ φορτίο στην πλάτη και δεν μπορέσαν όλοι να το σηκώσουν. Να μείνουμε πιστοί, ενωμένοι, να μεγαλώσουμε την Ένωση Κεντρών. Αν βλέπουν ότι δεν θα επανεκλεγούν με σταυρό, και ο καθένας κοιτάει ό,τι πετύχει τώρα. Ναι, το αλλά, πετύχει, η ιστορία θα γράψει με ποιες συνθήκες μου φεύγουν. Πρόεδρε, ακούστε, η ιστορία δεν συγχωρεί. Κάτι λέει όμως ο Μάκης Κουρής, είναι συναλλαγή. Κάνει λόγο για συναλλαγή ο Μάκης Κουρής. Μπαίνει ένα τεράστιο θέμα. Ναι. Η έδρα σε ποιον ανήκει, στο κόμμα ή στον βουλευτή? Κοιτάξτε, αν είχαν σταυρό, θα μπορούσαν να πούνε ότι είναι 50-50, ότι συνέβαλε. Είναι εδώ έχουμε ανθρώπους που τους... δεν τους ήξερε η μάνα τους. Χωρίς σταυρό, διορισμένοι. Εκεί δεν ανήκει καθόλου. Είναι μνημείο αχαριστίας. Αυτοί που μου φύγανε είναι μνημείο αχαριστίας και βρωμιάς. Και βρωμιάς. Όμως αυτή η κατάσταση δημιουργεί τεράστιο θέμα ηθικό και μόνο ηθικό στην κοινωνία. Σε μια στιγμή. Εγώ το ψήφισα έναν αλλού, να στηρίξει άλλα πράγματα. Την άλλη φορά. Μήπως, ναι, αλλά μήπως πρέπει τώρα στην τερματική αναθεώρηση να μπείτε μπροστά. Άμα δείξω τις προτάσεις Ένωσης Κεντρών, μία των προτάσεων είναι ο βουλευτής, αν διαφωνεί με το κόμμα του, να παραδίδει την έδρα. Ναι, αυτό. Είτε με σταυρό είτε με λίστα. Αλλά σας πω την άλλη φορά με στη Βουλή, την παρουσία μου, είχε ο Θεοχάρης προσχωρήσει στη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Και ερχόντουσαν οι βουλευτές στη Νέα Δημοκρατία σε έναν έδρας και πηγαίνανε και του δίνανε συγχαρητήρια που ήρθαν στο κόμμα τους. Και πιάνω έναν, να μην πω τώρα το όνομα ποιον, βουλευτή, και λέω τώρα τι συγχαίρεις, την ατιμία σας? Αυτό ναι. Δεν μίλησε. Εσείς φοβάστε μη χάσετε κι άλλους βουλευτές και μείνετε χωρίς τα προνόμια της κοινωνικής ομάδας? Ναι, 5. Άμα χάσετε όμως έναν. Ρε παιδιά. Δεν θα έχετε τα προνόμια της κοινωνικής ομάδας. Πόσες εβδομάδες μείνανε για τις εκλογές? Εσείς τι πιστεύετε? Ότι θα πάμε Μάιο? Εγώ δεν πιστεύω να πάμε Μάιο. Με κουρελού κοινοβουλευτική ομάδα δεν μπορείς να πας Μάιο. Να πήγανε, προσχωρήσανε. Κοίτατε και από την άλλη μεριά. Πρέπει να προσχωρήσουν επειδή είναι ένα μοσαϊκό αποστατών, αυτή η κυβέρνηση δεν θα έχει καμία εκτίμηση. Σας το λέω. Και η Βουλή πλέον είναι καταραμένη. Γιατί έγιναν μεταγραφές, λες και είναι ποδόσφαιρο. Ναι. Έχει χάσει τις ηθικές. Αυτή η Βουλή δεν μπορεί να κρατήσει. Επομένως... ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα παραδώσει, γιατί θα είναι εις βάρος του. Παντός, λέει ότι θα κάνει υπέρ του λαού μέτρα. Αναφέρθηκε σε εσάς εχθές προσωπικά. Θα χάνει αντί να κερδίσει. Αναφέρθηκε σε εσάς εχθές προσωπικά στη συνέντευξή του και είπε δεν περίμενα από τον Βασίλη Λεβέντη να μην στηρίξει για παράδειγμα την συμφωνία των Πρεσπών. Άρα δεν είναι σοβαρός. Δεν ήξερε ότι ο χώρος του κέντρου έχει δύο αξίες. Ο Τσίπρας δεν είναι, γιατί είναι του με δαχτυλίδι τον έβαλε ο Αλαβάνος. Γι' αυτό δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι κέντρο. Αν ήταν παλαιότερος, ο Κύρκος ήξερε. Ο χώρος του κέντρου έχει δύο πράγματα. Έχει τον πατριωτισμό του Πλαστήρα και τη δημοκρατία του Γεωργίου Παπανδρέου. Είναι δύο σοβαρά πράγματα αυτά. Στην Ελλάδα, άμα είσαι υπερδημοκρατία σε ένα κόμμα, άμα είναι, δεν αγαπάει την πατρίδα. Όπως η αριστερά, ας πούμε, κάνει ότι είναι δημοκρατική, την πατρίδα δεν την αγαπάει. Όλη η αριστερά. Όλη η αριστερά. Σχεδόν όλοι. Και κουκουέδες και ΣΥΡΙΖΕΙ και όλοι, στα παλέτουσα παπούτσια για τη Μακεδονία. Αν αγαπάς πάλι την πατρίδα, γίνεσαι ακροδεξιός, και δεν θέλει τη δημοκρατία, όπως η Χρυσή Αυγή, όπως τα ακροδεξιά κόμματα. Τα κόμματα του κέντρου έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα που είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Και στον πατριωτισμό τον έχουμε ακρεφνή και έντονο και στη δημοκρατία. Μάλιστα. Και γι' αυτό πολέμησαν να μεταπίσουν. Ο Αμερικανός πρέσβης 6-7 φορές. Ο Βέλγος ήρθανε ο Γερμανός, να δείτε πώς μάλωσα με τον Γερμανό. Ήρθε ο Αμερικανός πρέσβης και τα επιχειρήματά του ήταν τα εξής. Ότι καταλαβαίνει ότι είναι πρόβλημα για μια Ελλάδα τώρα να πούμε ότι υπάρχει άλλη χώρα μακεδονική. Το καταλαβαίνει. Ο Σημερινός, ο Πάγιατ. Το καταλαβαίνει ότι είναι σοβαρή θυσία από την Ελλάδα. Αλλά έτσι είναι η κατάσταση, έτσι είναι διαμορφωμένη η κατάσταση. Δεν μπορείς εσύ, κύριε Λεβέντη, να έχεις τις ίδιες απόψεις με τη Χρυσή Αυγή. Ακούστε, δεν μπορεί εσύ, εσύ είσαι του δημοκρατικού τόξου, μου λέγε. Εσύ είσαι του δημοκρατικού τόξου. Δεν μπορείς να έχεις ίδιες απόψεις με τη Χρυσή Αυγή. Ο Γερμανός πρέσβης δεν σε έλεγε. Ο Αμερικανός τώρα. Ναι, του είπα εγώ λοιπόν την 6η φορά εκεί που μαλώσαμε, την 7η με τον Μπάγκετ, του λέω αν στη Νέα Υόρκη ερχόταν ένας και ίδρυε μια άλλη Νέα Υόρκη, θα το δεχόσασταν? Μου λέει όχι, μα αυτό λέει έχετε και δίκιο. Δηλαδή, αλλά πρόσαλος κι αυτός, να μην πω τη λέξη. Και 6 φορές ήρθε πρόεδρος. Αλλά πρόσαλος. Μου έλεγε ότι έχω δίκιο στο επιχείρημα ότι δεν μπορεί μια χώρα 4.000 χρόνων να περιμένει από ένα παλαιοκράτος καινούριο να το εκβιάζουν. Πόσες φορές συναντηθήκατε με τον Αμερικανό πρέσβη? 7-8. Μάλιστα. Με τον Γερμανό? Με τον Γερμανό έχω μεγάλη φιλία, γιατί σας λέω εγώ στήριξα τις μεταρρυθμίσεις. Εγώ πίστευα ότι το 2009 που έγινε η πτώχευση οφειλόταν στα ρουσφέτια, στα θαλασσοδάνεια, στην ατιμία της δεξιάς και του ΠΑΣΟΚ. Αυτά τα κόμματα συνειδητά πτώχευσαν τη χώρα. Και πίστευα στις μεταρρυθμίσεις. Και είχα στείλει πίνακα μεταρρυθμίσεων έξω, με μείωση του δημόσιου τομέα, με αξιολόγηση, με πολλά άλλα ζητήματα που τους είχα θέσει, έξοδα που γίνονται στην τύχη, εταιρείες του δημοσίου που δεν υπάρχουν φάντασμα και πληρώνονται κανονικά, τα έξοδα που γίνονται κινήσεως σε δημόσιες υπηρεσίες που χωρίς να κάνουν έξοδα κινήσεως γράφανε για να παίρνουν ένα δεύτερο μισθό οι υπάλληλοι. Τους τα είχα πει στους Γερμανούς όλα αυτά και μου είπανε θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε σχέσεις, μου λένε, γιατί πράγματι λέει εσείς ζείτε από κοντά τη διαφθορά, ενώ εμείς ας πούμε βλέπουμε το αποτέλεσμα το λογιστικό που έχει η διαφθορά. Και είχαμε αναπτύξει μια πολύ καλή σχέση, ιδιαίτερα με τον προηγούμενο πρέσβη. Ο προηγούμενος πρέσβης έφυγε πριν από 6-7-8 μήνες. Ναι, έγινε η αλλαγή. Λοιπόν, όταν ήρθε ο καινούριος τούτος, ήρθε και αυτός να με μεταπείσει επιχείρημα ότι δεν μπορεί η Ένωση Κεντρών να είναι κατά των Πρεσπών και να έχει τις απόψεις με τους φασίστες της Χρυσής Αυγής. Και τι το απαντήσατε? Αυτό ήταν. Ταμπέλα. Και λέω γιατί δεν θέλετε να μπούμε στην ουσία ότι εμείς πάντα πιστεύαμε να τους δώσουμε ισχυρά ανταλλάγματα, χρήματα, οικονομική, να αποστείλουμε επιχειρηματίες, εκπαιδευτικά, μεταφορικά, ενεργειακά, κίνητρα, να τους κάνουμε χώρα σοβαρή στους διεθνείς οργανισμούς, απλά να το πούνε Σκόπια. Ναι. Και... για να πιστούμε ότι δεν έχουν βλέψεις οι άνθρωποι, ότι δεν έχουν βλέψεις και ότι θέλουν την καλή γειτονία. Γιατί λέω δεν πήγατε σε μια τέτοια λύση εξ αρχής? Το σούτο μάλλον που ξέρετε ότι δεν έχουν καμία σχέση με τη Μακεδονία, ότι αυτό το πράγμα είναι ένα μύθευμα. Λέει, ναι, αφού έτσι λέει, και τότε πια μου είπε ότι το αποδεχτήκαμε κι εμείς. Ότι η ευθύνη, δηλαδή πιέζουν οι ξένοι την Ελλάδα, διότι Καραμανλής, Μητσοτάκης, όλοι, Βενιζέλος το 2014 που πήγε στον ΟΗΕ, ο Ευαγγέλος ο Βενιζέλος, μιλήσανε για σύνθετη ονομασία. Υπάρχει δηλαδή μια συνευθύνη του πολιτικού κόσμου που ουσιαστικά δεν μπορείς τώρα στην Ευρώπη να πας όλα αυτά να τα γκρεμίσεις για να δημιουργήσεις μια νέα επιχειρηματολογία. Αυτή είναι η άποψη του Πάγκετ. Και τώρα? Εγώ τι πιστεύω? Επειδή πιστεύω ότι οι λαοί δεν μπορούν να εκβιάζονται. Μάλιστα. Ο Τσίπρας εντάξει πίστηκε και θα σας πω κάτι, και οι προδοσίες δεν είναι πάντα συνειδητές. Υπάρχουν και ασυνείδητες προδοσίες. Όταν ο Καραμανλής πρόδωσε ο Γέρος στη συμφωνία Τζιρίσιο του Λονδίνου, ήρθε στη Βουλή και είπε λύθη το Κυπριακό. Και σηκώνεται ο Γεώργιος Παπανδρέου και του λέει τώρα αρχίζουν οι περιπέτειες. Του λέει ο Γεώργιος. Λέει είσαι συκοφάντης, αφού και τώρα λέει ο Καραμανλής, ο Γέρος, αφού και τώρα λέει τάσσεστε κατά της Ελλάδος που ευεργετηθήκαμε, που κάναμε, που ομιλίες του Καραμανλή. Και έβαλε διαφημίσεις ολοσέλιδες σε όλες τις εφημερίδες ότι ελήφθη το Κυπριακό, με τίτλο ελήφθη το Κυπριακό. Ο Καραμανλής λοιπόν επί του προκειμένου δεν έκανε συνειδητή προδοσία, δηλαδή θέλησε να προδώσει την Κύπρο. Τον πείσαν οι ξένοι ότι είναι μια καλή λύση αυτή, να βάλτε και την Τουρκία εγκύτρια δύναμη, ώστε να είστε εξίσου όλοι. Να. Και επειδή δεν ήταν και πολύ έξυπνος ο Γερο Καραμανλής, παρότι τον λένε σπουδαίο κλπ. Η σπουδαιότητά του έγκυται ότι είχε τη Φρεντερικό δίπλα, είχε ένα κατεστημένο του Κολονακίου που τον στήριζε, δεν ήταν η εξυπνάδα του. Έτσι, και τα φρύδια του που λένε και τα λοιπά. Είχε όμως μια στιβαρότητα, ναι, δεν είχε. Πιστεύω λοιπόν ότι έκανε προδοσία λόγω βλακείας. Το ίδιο πιστεύω και για τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας έχει νομίσει ότι οι ξένοι θα σταθούν στην Ελλάδα δίπλα, στα ελληνοτουρκικά, στην οικονομία, εγκλωβίστηκε και κάνει προδοσία βλακείας. Είναι βαριές εκφράσεις αυτές, κύριε Πρόεδρε. Σας εξήγησα, η προδοσία, όταν γίνεται η προδοσία, γίνεται ή συνειδητά, οπότε πράγματι εδώ είσαι προδότης, ή νομίζεις ότι κάνεις καλό, αλλά δεν κάνεις. Αλλά δεν το κάνεις. Όπως στη Μικρά Ασία, που είπαν οι δεξιοί πάμε παρακάτω, και χάσαμε για τα παρακάτω. Εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν οι προδότες αυτοί έξι με την έννοια. Αλλά ήτανε βλάκες. Για τη μεγάλη Ελλάδα. Ένα λαό κουρελί, ένα στρατό κουρελί που δεν είχε ανεφοδιασμό, τον εβάζανε να καταλάβει την Τουρκία να πει. Και όλη η ανθρωπότητα τι είπε τότε με τη Μικρά Ασία? Ότι αυτοί δεν κάνουν εθνοελευθερωτικό αγώνα οι Έλληνες. Εδώ κάνουν κατακτητικό. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Και σας φέρω λίγο στο σήμερα, αν μου επιτρέπετε. Επειδή σας ακούω προσεκτικά και έχουν γραφτεί πολλά, ειδικά το προηγούμενο διάστημα, ναι, πριν ξεσπάσει αυτή η μεγάλη κόντρα η ενδοκυβερνητική. Ναι. Ο Πάνος Καμένος πριν από 20 μέρες περίπου, λίγο και την περίοδο που ψηφίζονταν ο προπολογισμός, είπε από το βήμα της Βουλής ότι εγώ, για παράδειγμα, με τον Βασίλη Λεβέντη μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ναι. Μάλιστα, εμείς οι δύο δεν ψηφίζουμε τον Σκοπιανό. Ναι. Και είμαστε δύο άνθρωποι που δεν έχουμε μιλήσει ποτέ. Ναι, πέραν του γεια. Ναι, ναι. Αλλά είναι σίγουρος ότι μπορεί να συνεννοηθούμε. Ναι, το λέω αυτό. Ακούστε λίγο τώρα. Επειδή το καταλάβατε, επειδή καταλάβατε, πρέπει να έχεις και μια φορά μιλήσει, μια ώρα, ρε παιδί μου. Επειδή καταλάβατε τι πάω να ρωτήσω, μην το ξοβελίζετε. Μετά πάλι σε μια εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο, λίγες μέρες μετά, μου είπανε κάποιοι ότι σας είδαν, χαιρετηθήκατε, τα είπατε 5 λεπτά στο έργο. Κάτσε δίπλα μου. Ναι, αυτό δεν είπα ότι το επιδιώξατε. Όταν σε μια ήταν του Ιδρύματος Ελπίδα, μια συγκέντρωση, και ήρθε και κάτσε δίπλα μου. Όχι, δεν υπάρχει το πράγμα. Υπάρχει ενδεχόμενο, για παράδειγμα, ο Βασίλης Λεβέντης να συνεργαστεί με τον Πάνο Καμένο? Ακούστε, επειδή σας είπα τον θεωρώ συνέχεια, το κατάλαβα την αρχή. Ο Καμένος μέσα στη Βουλή βγήκε, είχε το θάρρος και είπε ότι ο μόνος που έχει καθαρή θέση στο μακεδονικό είναι ο κύριος Λεβέντης. Γιατί το έκανε? Γιατί σας αγάπησε ή πολιτικά σκέφτηκε? Εγώ πιστεύω ότι μέσα στα διέξοδά του, έχει σκεφτεί ο Καμένος και την εκδοχή αυτή. Να συνεργαστείτε οι δυο σας. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω, δεν έχει λίγο μυαλό? Δηλαδή δεν ξέρει ότι ένα κόμμα κεντρό με αντανακλαστικά, τελείως δημοκρατικά, δεν μπορώ να πάω με έναν άνθρωπο που έχει βγει από του καραμαλισμού τη φύτρα. Πώς θα γίνει, θα κάνουμε? Είπε ο Μάκης ο Κουρής με τον Τσίπρα, για παράδειγμα, θα συνεργαζόταν τώρα, μα σας έπαιρνε τηλέφωνο και θα σας πει «Πρόεδρε, θέλω να σε δω, υπάρχει ανάγκη για το καλό της χώρας»? Ποιο, όταν με πείσει ένας για το καλό, ποιο καλό? Αυτός καταστρέφει τη χώρα. Αυτός, εγώ τον χαρακτήρισα λίγο προηγουμένως προδότη εκ βλακείας. Και τούτος αυτό το είναι απαλλακτικό για τον Τσίπρα. Είναι απαλλακτικό. Μα, ξέρετε γιατί το λέω, κύριε Κουρή? Μια μέρα που ήμουνα στο Μέγαρο Μαξίμου, γιατί πρώτα έκανα κάτι επισκέψεις. Έτσι, φίλοι, για να δω και τα παιδιά εκεί, είναι φίλοι μου και όλοι εκεί οι συνεργάτες του Τσίπρα. Με έπιασε ο Τσίπρας και με πολεμούσε να με πείσει ότι είναι καλή η συμφωνία των Πρεσπών. Α, γι' αυτό ήρθες το βράδυ. Πήγε να με πείσει. Και του λέω, σου εύχομαι ένα πράγμα. Να μην έρθει η ώρα και να κάνεις χαρακτήρι στην πλατεία Συντάγματος. Διότι του λέω, εδώ δεν πρόκειται για το φόρο στο κρασί, που αύριο τον παίρνουμε, ούτε στο φόρο στα νησιά. Εδώ λέω πρόκειται για μια Μακεδονία που χύσαν αίμα κριτική και πήγαν εκεί. Και αυτοί αύριο μπορεί να μιλάνε για Μακεδονίες Αιγαίου, για ιστορίες, για τσάμιδες, για δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει εκεί πάνω, και θα σε λένε όλοι προδότη, του λέω. Στα ίσα. Και τότε δεν θα είσαι και στην εξουσία να έχεις τους χωροφύλακες, θα είσαι ολομόναχος. Όπως είναι ο Σιμίτης ο Κακομοίρης τώρα, που τώρα λένε, άλλοι τον λένε κλέφτη, άλλοι τον λένε. Δεν ξέρω αν εκείνος μόνο ξέρει τι έκανε ο Σιμίτης. Αλλά είναι ευάλωτος πια γιατί είναι μόνος του και το ίδιο το κόμμα του διστάζει να τον στηρίξει. Έχει πάρει αποστάσεις τόσα χρόνια. Βέβαια. Και γεννηματά τώρα που συναντήθηκε, που τον λέγανε κλέφτη το Σιμίτη, έκανε 3 μέρες για να συναντηθούν. Γιατί ερευνούσε αν είναι καλό για αυτήν ή κακό. Αρχίζουν άλλες σκοπιμότητες μετά. Βλέπετε εσείς να κρατιέται στη ζωή η κυβέρνηση? Σας είπα ότι η κυβέρνηση κάτω από τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί με βουλευτές συντρίμια από εδώ και από εκεί. Μοσαϊκό, όπως είπατε. Ναι, ένα ναυάγιο όπως στη θάλασσα. Ας πούμε, ψάχνεις μια σανίδα να βρεις, άλλη μια από εδώ και τα λοιπά. Μια τέτοια κατάσταση. Αυτή η κυβέρνηση θα γελάνε και μεταξύ τους. Θα γελάνε και μεταξύ τους. Η Μέρκελ δεν ξέρω εδώ που ήρθε, αν ήξερε τι κλίμα υπάρχει εδώ στην Αθήνα. Δεν πιστεύω να μην ήξερε. Όχι, το λέγανε ότι δεν το ήξερε. Η Μέρκελ, ακούστε, δεν μπορείς να ξέρεις τώρα ότι θέλει να κάνει κυβέρνηση ο Τσίπρας με 2 από το ποτάμι, με έναν από το, με 1-2 ανεξάρτητους, παίρνει τους βουλευτές του Καμένου που μέχρι χθες τον έλεγε συνεταίρο. Δεν μπορεί να το φανταστείς εύκολα σαν ξένος. Αυτά είναι, εγώ δεν πιστεύω σε κανένα κράτος της γης να δημιουργήθηκε κυβέρνηση με αποστασίες από εδώ και από εκεί. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ στην Ελλάδα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι είναι αποστασία. Αποστασία είναι, γιατί παρεξηγούνται ότι τους λέω αποστάτες. Όταν εκλέγεσαι με λίστα με ένα κόμμα, παράδοση, αν εμένα ο Καράς ή η Μεγαλοκονόμου είχαν παραδώσει την έδρα και πηγαίνανε σε όποιο κόμμα θέλανε και στη Χρυσή Αυγή και βάζανε υποψηφιότητα, δεν θα με πείραζε. Θα έλεγα ότι φέρθηκαν έντοιμα, όπως ο Σακελαρίδης και η Κατριβάνου. Είχε 152 ο Τσίπρας. Εάν αυτοί οι δύο δεν είχαν δώσει την έδρα, ο Τσίπρας από το 16 θα είχε γίνει λαγός. Ο Τσίπρας δηλαδή έχει υποστεί ευεργεσία από το ίδιο πράγμα, γιατί δεν του φύγανε. Παρέδωσαν την έδρα. Στους άλλους γιατί δέχεται να γίνεται ατιμία. Και θα σας πω και κάτι άλλο, κάτι τρομερό. Μια μέρα στο Μαξίμ, περίμενα να έρθει, ήταν στην τουαλέτα και εκεί που είχα λίγο έτσι ηρεμήσει, μου λέει, άρε Λεβέντη, λέει, είχε φύγει ο Καράς τότε. Άρε Λεβέντη, λέει, σου παίρνε βουλευτές, αρχίζουν οι ατιμίες. Ο Τσίπρας. Ήθελα να το πω και στη Βουλή αυτό. Αυτός τώρα το 151 προσπαθεί να το κάνει με 2 τέτοιες περιπτώσεις. Τα ακούτε, κύριε? Είναι σοβαρά τα πράγματα. Ένας ενεργικός. Αλλά εδώ τα ήθη υποβιβάζουμε. Αυτό που μένει για την νεολαία είναι ότι στην πολιτική μένουν όλοι απατεώνες. Αυτό μένει. Το δίδαγμα που βγαίνει προς τα έξω είναι ότι, όπως πούλαγε παίχτες ο Ατρόμητος, ο Γάλλο, ο Ολυμπιακός κτλ., ότι έτσι γίνεται και εδώ. Να κάνω μια ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, μια σκελετή για πρόσωπα. Εσείς πώς θα στελεχώσετε τα ψηφοδέλτιό σας, καταρχάς? Έρχονται πρώην βουλευτές, για παράδειγμα? Έρχονται. Θα συμμετάσχουν στα ψηφοδέλτια σας? Το σκεπτόμαστε. Θα μας πείτε κανένα όνομα, καμία είδηση? Το 2015 είχαν έρθει τουλάχιστον 4 βουλευτές. Βουλευτές. Ο Αδαμόπουλος, ο υπουργός του ΠΑΣΟΚ στη Λάρισα, η Αλεξανδρίδου, ο Φώτης ο Ιγνατίου, δημοσιογράφος, ο οποίος μου δήλωσε ότι είμαι Νέα Δημοκρατία, δεν το κρύβω, αλλά επειδή με έχουν προδώσει τόσα χρόνια, θα έρθω και δεν θα σε προδώσω. Μάλιστα. Αυτή ήταν η κουβέντα που μου είπε ο Ιγνατίου μέσα στο γραφείο μου. Ναι. Αν με τιμήσεις και με βάλεις πρώτο, δεν θα σε προδώσω. Μάλιστα. Κάναμε κάποιες συσκέψεις και έκανα το τραγικό λάθος. Ποιο λάθος τελικά κάναμε? Φοβούμενοι αυτοί μη φύγουν, βάλαμε καθημερινούς ανθρώπους, φίλους, ξέρω εγώ, που τους ξέραμε καιρό, και μας πρόδωσαν αυτοί οι καθημερινοί άνθρωποι. Αυτοί που μιλάγατε 30 χρόνια, πίνατε καφέ 30 χρόνια. Και σήμερα, ακούστε, είχα μια συζήτηση με έναν του ΚΚΕ βουλευτή, βγαίνοντας από τη Βουλή, και μου λέει, ξέρεις εσύ τι έπαθες? Λέω, τι έπαθα? Εσύ, μου λέει, εμπιστεύτηκες αυτό που λέμε καθημερινός άνθρωπος. Εμείς λέει στο ΚΚΕ για να βάλουμε έναν υποψήφιο πρέπει να είναι και υπάλληλος 30 χρόνια. Πρέπει να έχει κολλήσει αφήσεις. Να έχει περάσει αδιαπέρωση και σιδήρου. Εσύ φιλοτή μου είπε, ας βάλουμε τον τάδε, είναι καλός δικηγόρος. Ας βάλουμε τον τάδε, είναι καλό παιδί. Ναι. Και μοίρασε στην εξουσία πριν ακόμη την πάρεις, μου λέει. Αυτού του τύπου οι επιλογές αδοκίμαστων ανθρώπων που μπορεί να καβαλήσουν καλάμι, μπορεί να βγάλουν έναν εγωισμό 3 χιλιόμετρα, είναι πολύ επικίνδυνες, μου λέει. Έπρεπε να ξέρεις αν είχες στοιχειώδη πείρα ότι εδώ κινδυνεύεις. Το είπε βουλευτής του ΚΚΕ. Και μου λέει, στο λέω γιατί έχουμε αρχίσει στο ΚΚΕ και σε συμπαθούμε πάρα πολύ σαν αγωνιστή. Δεν πιστεύω να συνεργαστείτε με το ΚΚΕ. Ναι, αυτό το ΚΚΕ. Πώς. Τώρα μπορεί να βγει ότι πάω με το ΚΚΕ. Ότι η Ένωση Κεντρών πάει με το ΚΚΕ. Πάντως είπε δύο όχι και έκλεισε και το θέμα με τον Καμένο. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ναι. Εκεί με την Οβάρτη. Το Καμένο για να καταλήξουν δεν μπορώ να πάω. Άμα σα θεωρώ συνένοχο τη Πρέσπες. Αν σα πάρει τηλέφωνο να σα πει. Και δεύτερον είναι εκτός χνότων. Δεν ταιριάζουν αχνότα σας. Ναι, και 2-3 που έβαλα από την ΑΝΕΛ στους συνδυασμούς το 2015 φύγανε προδότες. Μάλιστα. Ο Μάκης Κουρής ρωτάει κάτι εύστοχο τώρα. Με τη δικαιοσύνη και με την Οβάρτη και όλη αυτή η ιστορία. Τι βλέπετε. Ακούστε κάτι. Εγώ πιστεύω ότι στη δικαιοσύνη πρέπει να έρχεται κάτι στοιχειοθετημένο. Στοιχειοθετημένο. Ότι πρέπει όλοι να επιτρέπουμε στη δικαιοσύνη με άνεση να ετυμιγορεί. Αυτό είναι σίγουρο. Πρέπει να αφήσουμε τη δικαιοσύνη ήσυχη. Όποιος παρεμβαίνει σφάλει. Από όποια θέση και να παρεμβαίνει. Αλλά και όταν δεν έχουμε στοιχεία να φτάνουν στην κουβέντα ότι να βάλουμε φυλακή κανένα 2 για να κερδίσουμε τις εκλογές, αυτά είναι γελίες καταστάσεις. Είναι γελίες. Αυτή η κουβέντα του Πολάκη, παρότι ο Πολάκης είναι αγαθός άνθρωπος, υπάρχουν πολύ χειρότερες μούρες μες στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πολάκης έχει και μια αυθεντικότητα. Είναι κριτικός, πίνει τα γούζα, είναι ανθρώπινος. Ναι, ανθρώπινος. Εξέφραση όμως από την αφέλειά του. Με λάθος τρόπο λέτε. Όχι, εξέφρασε τα πιστεύω του ΣΥΡΙΖΑ. Τα πιστεύω του ΣΥΡΙΖΑ αυτά είναι. Χώνουμε φυλακή τους άλλους για να κερδίσουμε τις εκλογές. Δεν είναι τίμια πράγματα αυτά. Αυτό είναι όχι μόνο παρέμβαση. Αυτό είναι, θυμίζει κράτη Μαδούρο και... Εκεί με την δικαιοσύνη, μήπως θα πρέπει στην αναθεώρηση του συντάγματος να προβλεφθεί πως θα εκλέγεται η ηγεσία της. Μα τι να κάνει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι και αυτοί οι άνθρωποι. Νομίζω έχει εξουσία η δικαιοσύνη. Όταν προσφέρονται κάποιοι ασφαλώς. Το θέμα είναι όμως όταν ξέρει ότι θα μιλήσει. Προσφέρονται κάποιοι για να εξυπηρετήσουν. Ναι, αυτό θέλετε να πείτε. Όταν... Αυτή είναι μια ασήμαντη μερίδα δικαστών. Ναι, που δυσφημεί το σώμα της δικαιοσύνης. Ενώ αν εκλέγεται πάνω από άλλο σώμα, όχι να το διορίζει, να διορίζει τον πρόεδρο η κυβέρνηση. Δεν κατάλαβα τι είπατε. Πώς θα εκλέγεται η ηγεσία της δικαιοσύνης. Η ηγεσία της δικαιοσύνης σήμερα διορίζεται. Αυτό λέει, να μπει συνταγματικά να μην διορίζεται. Να μπει στο Σύνταγμα. Πάλι μπορεί να έχουμε παρατράγουδα. Πώς. Γιατί εμένα δεν μου αρέσει που οι δικαστές βγάζουν ανακοίνωση, λες και είναι πολιτικό κόμμα. Τους το είπα και μάλιστα μια μέρα που έκαναν συνέλευση, πήγανε να με αχουγιάξουν. Και λέω, ρε παιδιά, κάνει η Νέα Δημοκρατία ένα λάθος, κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα λάθος. Δεν θα βγείτε εσείς σαν να είστε το ΚΚΕ να βρίζετε. Εσείς θα κρατήσετε μια σοβαρότητα. Θα τους αφήσετε να πελαγοδρομούν μέσα στην τρέλα τους. Δηλαδή, επέκρινα το ότι έχουν οι δικαστές πολλές φορές λειτουργήσει σαν ένα πολιτικό κόμμα. Και αυτό έχει δίκιο ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ. Έχουν ταυτιστεί με τον Μητσοτάκη. Τώρα τελευταία. Μάλιστα. Ο σύνδεσμος. Λυπούμε που το λέω. Έχουν χάσει μόνοι τους. Πρόεδρε, η σιωπή όμως δεν είναι ότι ομολογείς ότι σωστά αυτά που μου καταλογίσανε. Εγώ δεν είπα ότι κακώς παρέπεμψαν. Όχι, λέω η σιωπή να μην. Όταν κατηγορούν την ηγεσία της δικαιοσύνης, τώρα τα άλλους δικαστές, ότι είναι κατευθυνόμενοι και αυτά. Ναι. Δεν θα πρέπει να υπάρξει απάντηση. Ναι, και ποιος μου λέει εμένα ότι οι δικαστές δεν θα ψηφίζουν μετά με τη ΔΑΚΕ και με το ΣΥΡΙΖΑ το δικό τους, όπως είναι ο πρίτανης του Πανεπιστημίου εδώ, είναι ο Δημόπουλος. Είναι του ΠΑΣΟΚ. Και βγήκε με ψήφος τι, άλλου κόμματος δηλαδή. Όχι, ψηφίζαν και οι φοιτητές για να μπορέσει να βγει. Και λίγη η θητεία του και τώρα ξέρετε τι ζητούν. Το έδωσε χθες. Επέκταση. Ναι, το έδωσε. Και δεύτερη θητεία. Το έδωσαν. Ναι, ο κ. Γαβρόλου. Ναι. Το ακούτε τώρα. Ναι. Το καταλάβατε. Και είναι μια κλασική περίπτωση στο Πανεπιστήμιο. Εξελέγησαν κομματικοί. Ενώ είπαμε να διώξουμε να κάνει το καθηγητικό κατεστημένο να μην κάνει κουμάντο. Έκανε χειρότερο κουμάντο το καθηγητικό κατεστημένο, το καταλάβατε. Μάλιστα. Μπήκαν και τα κόμματα στη μέση σαν τα βατζίδες, στα πανεπιστήμια και στα... Είναι, δηλαδή το να διώξουμε, να σταματήσουμε τους διορισμούς και να αφήσουμε μόνους τους που ξέρεις θα που λένε ποιος είναι δεξιός, ο τάδε, η δεξιή τον τάδε, ποιος είναι αριστερός τον τάδε. Εγώ ξέρετε τι πιστεύω, ότι όπως το Εσουρού απαιτεί ο νόμος 80% της Βουλής για να γίνει ηγεσία, κάτι τέτοια πρέπει να ισχύουν παντού σε τέτοιες αρχές, σε τέτοια... Ναι. Δηλαδή κύριοι πετύχετε 80%, 50 και 30 και 45 ξεχάστε τα, ώστε ό,τι βγει πια να είναι καθολικά αποδεκτό. Νομίζω αυτό είναι προτιμότερο, γιατί αν αφήσουμε μόνος τους δικαστές, όλα νοσούν στην Ελλάδα ως συνδικαλισμοί. Όλα νοσούν. Εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη και στο συνδικαλισμό, ιδιαίτερα το σημερινό. Κλασική παράδειγμα ο Μανώλης. Το κόμμα του Καμένου, ξέρετε πώς έγινε. Εσείς είναι νεότερος, ο Μάκης Κουρής. Το έκανε ο Μανώλης. Έκοβε ο Βενιζέλος και η δεξιή, ο Γεώργιος Παπανδρέου, κόψανε μισθούς από τις δημόσιους υπαλλήλους και ξεσηκώθηκε ο Μανώλης και πήρε όλη τη δάκια. Και βάλανε επικεφαλή στον Καμένο, τον έκριναν τον πιο καλτάλληλο εκείνη τη στιγμή. Και τον πετάξαν έξω τον Μανώλη. Ο Μανώλης ήταν μια εποχή που μιλούσε κάθε μέρα σε όλες τις τηλεοράσεις. Τώρα έχεις ακούσει για Μανώλη την τελευταία 7 χρόνια. Μάλιστα. Λες και πέθανε είναι. Τον πέθαναν και τα μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή και εσείς σας παρακαλώ πολύ, κάντε του μια εκμυστήρευση να έρθουν εδώ, να πούνε, επειδή αυτός ίδρυσε το Ανέλ. Και πήρε 11%. 11% είναι μεγάλο ποσοστό. Είχε πάρει ο Ανδρέας Παπανδρέου 11% το 1974. Αλλά ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Το 11% όμως έγινε τώρα στις δημοσκοπήσεις. Ναι, άλλο αυτό. Εντάξει. Όταν δεν υπάρχει έρμα, το πλοίο... Κύριε Πρόεδρε, μιας και φτάνουμε στο τέλος και είπαμε τη μαγική λέξη... Ήρθε το τέλος. Είδατε τι ώρα κουβέντα κάναμε και κάνουμε. Λοιπόν, και θέλω να πω πολλά τα ερωτήματα και τηλεθεατές. Εκείνο που θα πω για το Μάκη, να πω και κάτι που δεν... Εκεί που έγραφε εδώ πάνω, έγραφε στον πρώτο όροφο που ήσουν, δίπλα, στο άλλο ήσουν, στο άλλο κτίριο. Και έγραφε, ενώ μιλάγαν οι άλλοι, άλλος έλεγε, ο Μάκης να πού μπορούσε και έγραφε. Και με είχε εντυπωσιάσει, λέω καλά αυτός δεν ακούει. Και όμως απεδείκνει ότι άκουγες, δηλαδή ό,τι και να γινόταν το συμμετείχες. Αλλά μπορούσες και έγραφες. Αυτό είναι ένα προτέρημα. Ένα προτέρημα και μάλιστα έχω ερωτηθεί ας πούμε για σένα και λέω δεν είναι υπόδειγμα φοβερής μόρφωσης καθηγητής πανεπιστημίου, είναι ένα δείγμα φοβερών ικανοτήτων και εργατικότητας. Είναι μοναδικό και πιστεύω ότι αυτή η γενιά δεν ξαναγεννιέται. Ποιος θα κάθεται τώρα να γράφει, Μάκη μου, με κάτι παλιό χαρτοπέγραφες. Δεν ήταν και χαρτιά κόλλες. Πάμε στο σήμερα. Έκανε παρέμβαση, πήρε στο κοντρόλ η κυρία Μεγαλοκονόμου και είπε δεν παρέδωσε την έδρα, γιατί αν την παρέδει θα την έπαιρνε ο κύριος Καλιάνος, ο οποίος θα την πήγαινε στη Νέα Δημοκρατία. Ενώ εκείνη που την πήγε. Στον ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς πήρε τηλέφωνο πάντως. Είναι καλύτερο το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ πρέπει να το επισημάνω. Ψάχναμε να διαλέξουμε προς τα που θα προδώσουμε. Εγώ απλώς λέει ότι και να ήθελε να τη δώσει την έδρα, που το σκέφτηκε τουλάχιστον αυτό μεταφέρει, θα πήγαινε στα χέρια της Νέας Δημοκρατίας. Μα τότε που τα εξάμηνα δεν τα έκανα, ξέρετε γιατί δεν τα έκανα. Έκανα προσπάθειες να τα κάνω τα εξάμηνα. Το είχατε πει κάθε 6 μήνες. Αλλά δεν μιλάγανε, δεν υπογράφανε. Λέω πρέπει να υπογραφούν δηλώσεις παρτήσεων. Δεν μιλάγανε. Και αντιλήφθηκα μετά από επίμονες συζητήσεις ότι από τους 9 θα μείναμε από τότε 2-3. Εν τω μεταξύ υπήρχε και το πρόβλημα. Οι δεύτεροι, 2-3 είχαν ήδη φύγει από το κόμμα. Οπότε, το να αλλάξω ας πούμε τη Μεγαλοκονόμου και να βάλω τον Καλιάνο σε αυτό, έχει δίκιο η Μεγαλοκονόμου. Δεν λέει ψέματα. Αλλά δεν είναι λύση για να μην προδώσει προς τα δεξιά, να προδίδει προς τα αριστερά. Δεν είναι λύση αυτό. Να μείνει στο κόμμα της είναι λύση. Αυτή είναι η εντολή του λαού. Και μην ψάχνει για δικαιολογίες. Μάλιστα. Και μην λέει ότι έφυγε γιατί έκανα το γιο μου αντιπρόεδρο. Τι ήθελε να κάνω αυτήν? Και στη ΣΥΡΙΖΑ που πήγε, την κάνανε αντιπρόεδρο. Τίποτα δεν την κάνανε. Η Ένωση Κεντρών θα μπει στις επόμενες εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις σας έχουν χαμηλά, κύριε Πρόεδρε. Ακούστε κάτι. Εγώ έχω τις δικές μου. Και με το Σαρίδη τι θα γίνει? Θα γίνει ή θα φύγει ο Σαρίδης? Ο Σαρίδης έχει ακολουθήσει έναν δρόμο. Έχω 4 μήνες να μιλήσω μαζί του. Όπως σας το λέω, 4 μήνες έχει να έρθει στη Βουλή στα γραφεία. Άρα είναι τυπικές οι σχέσεις. Απόλυτα. Μάλιστα. Τυπικές. Πιστεύω ότι αν ο Τσίπρας έχει μεγάλη ανάγκη, τι να πω, αυτό που προβληματίζουμε ότι έχει πάρει τον δρόμο του. Έτσι πιστεύω. Θα είναι πρόβλημα τότε. Θα μείνετε 4. Μα είναι λίγες εβδομάδες, Μάκη μου, ένα λεπτό τώρα. Να είχα πρόβλημα στο δεύτερο χρόνο και στον τρίτο, εγώ πιστεύω ότι είμαστε 7-8 εβδομάδες πριν τις εκλογές. Τόσο κοντά. Γιατί πόσο κοντά, δηλαδή. 7-8 εβδομάδες είναι 2 μήνες. Αυτό θέλει να περάσει τις Πρέσπες. Ναι. Και τι μετά θα πάει σε εκλογές? Θα τις περάσει. Με τόσο κόστος πολιτικό. Συγγνώμη, θα τις περάσει? Μα λέει η κυβέρνηση. Θα κοροϊδέψει και τη Μέρκελ ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας για να διαλύσει τη Νέα Δημοκρατία έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του. Εγώ έχω ψυχολογία. Στο πίσω μέρος του μυαλού. Θα το φορτώσει το Μητσοτάκη δηλαδή. Να πει, μου φύγανε. Δεν βγαίνει το 151. Και θα το κληροδοτήσει το Μητσοτάκη. Αν βγει ο Μητσοτάκης, ναι, μιλάει για γλώσσα, για εθνικότητα, το όνομα το έχει δώσει από 40 χρόνια ο πατέρας του. Και θα βρεθούμε να διώξουμε έναν που πάει να προδώσει και να φέρουμε ένα χειρότερο που πάει να προδώσει. Μάλιστα. Αυτό θα πάθει η Μακεδονία. Έχουμε 30... Γιατί ο Μητσοτάκης το παίζει ότι ούτε τώρα ούτε ποτέ δεν θα κυρώσει. Έχουμε 30 δεύτερα τη συμφωνία. Αν της αλλάξουμε όμως ένα σίγμα. Δηλαδή, θα έχουμε, το δε όνομα και στη Θεσσαλονίκη είπε ότι το δίνει. Έχουμε 30... Και τα συλλαλητήρια για το όνομα δεν μιλάγανε, κύριε Μάκη. Μιλάγανε για τη γλώσσα. Κύριε Πρόεδρε, είναι τρελός ο Μητσοτάκης να πει τα συλλαλητήρια. Μία λέξη. Που η αδερφή του είπε να μην πηγαίνουμε στα συλλαλητήρια και ο Δένδιας. Μία λέξη. Μία λέξη. Ναι. Στις δημοσκοπήσεις δεν σας δίνουν υψηλά νούμερα. Ναι, έχω δική μου δημοσκόπηση, ναι, που έχουμε 4% χωρίς αναγωγή. Μάλιστα. Το κρατάμε. Εγώ δεν θα περιμένω τις δημοσκοπήσεις του Μητσοτάκη, γιατί ο Μητσοτάκης πληρώνει για να κάνει πεντακομματική βουλή. Έχει αποστολή. Έχουμε 2 φίδια. Έχουμε ένα Τσίπρα για τις Πρέσπες που παίρνει βουλευτές, ναι, και ένα Μητσοτάκη που φτιάχνει δημοσκοπήσεις με πεντακομματική βουλή. Είναι η τρέλα του. Τη νύχτα τα κάνει όλα αυτά, προκειμένου να πετάξει την Ένωση Κεντρών, ναι, απ' έξω. Μην τα λέτε αυτά. Μπορεί με τα εκλογικά να χρειαστεί να συνεργαστείτε. Λοιπόν, ακούστε, εγώ έχω πει ότι χάρη της χώρας και, ναι, της σταθερότητας συνεργάζομαι και με το μεγαλύτερο μου εχθρό. Κύριε Πρόεδρε, υπό τον όρο ότι θα κάτσει όμως σοβαρά να μιλήσουμε και μπροστά και να είναι και κάμερες. Σας ευχαριστούμε. Αν γίνει μια συμφωνία με έναν, λοιπόν, να κάνουμε κυβέρνηση, Μάκη, γιατί να κλειδωθούμε σε ένα δωμάτιο? Να έρθουν και κάμερες να δουν τι ζητάει ο Λεβέντης. Τι ζητάει ο Λεβέντης? Θέλω 150 μόνο βουλευτές και όχι 300. Θέλω οι μετακλητοί να σταματήσουν. Θέλω κάποια πράγματα. Μάθει ο λαός. Λοιπόν, ανανεώνουμε οι διορισμοί. Τώρα ο Τσίπρας ετοιμάζει 15.000 λέει εκπαιδευτική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Ο Τσίπρας ένα χαρτί έκανε ένα λάθος. Να βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε να μπουν στις φυλακές δράμας 340 άνθρωποι. Είναι νέες φυλακές. Και του απάντησα, μάζεψε από εκεί που περισσεύουνε, εκπαίδευσέ τους και βάλε από εκεί. Η χώρα δεν αντέχει ξύλωμα του πουλόβερ. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας, γιατί δεν φτάνει αυτή η ώρα. Σας ευχαριστούμε. Καλή χρονιά. Και τολμηρή και επιθετική. Αυτό που λέει ο Μάκης.